Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το ενδεχόμενο αύξηση της εθνικής σύνταξης για 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχους από το 2020 εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ως μόνιμο μέτρο στήριξης όσων έχασαν σημαντικό μερίδιο του εισοδήματός τους στην περίοδο της κρίσης. Το σενάριο άφησε ανοιχτό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε χθεσινή του συνέντευξη ανέφερε πως η αύξηση των 50 ευρώ θα αφορά όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο όσους λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία των δεσμευτικών προσφορών για την τιτλοποίηση μαμούθ των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ της Eurobank, καθώς και για την FPS που θα απολυθεί πακέτο με την τιτλοποίηση Κάιρος στον πλειοδότη επενδυτή. Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η διαδικασία δεσμευτικών προσφορών για την τιτλοποίηση κόκκινου στεγαστικών δανείων Pillar, την πρώτη στη χώρα, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες 6 σχήματα. Η αγορά πάντως αναμένει με αγωνία το ύψος των προσφορών αγοράς, καθώς και το τελικό τίμημα της πώλησης των στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση. Ήδη από χθες, εν ώψη των εκλογών της 26ης Μαΐου, επιστρέφονται οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Από την απόφαση εξαιρούνται οι παραβάσεις στάθμευσης που παρεμποδίζουν ράμπες, καθώς και αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία. Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερομένων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου. Στο insider.gr θα βρείτε επίσης και έναν αναλυτικό οδηγό για τις εκλογές της Κυριακής και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με 728,65 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,43% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.